παρουσία της περιφέρειας Πελοποννήσου σε όλα τα παγκόσμια, θα έλεγα, γεγονότα είναι μια συνεχής και ζωντανή παρουσία. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε από τις 5 μέχρι τις 10 Νοεμβρίου η Μυθική Πελοπόννησος υπό τη δημιουργία της περιφέρειας Πελοποννήσου, που είναι ιδιαίτερα αγαπητή πλέον και είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη σε όλο τον κόσμο σαν όνομα Μυθική Πελοπόννησος, στη Σαγκάη, στην πρώτη διεθνή έκθεση εισαγωγών της Κίνας στη Σαγκάη από τις 5, επαναλαμβάνω, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Η περιφέρεια Πελοποννήσου διά της Πελοπόννησος ΑΕ, να θυμίσω δε ότι η Πελοποννήσος ανώνυμη εταιρεία είναι μια ανώνυμη εταιρεία της οποίας το 50% του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στην περιφέρεια Πελοποννήσου, το δε άλλο 50% μοιράζεται στους δήμους της περιφέρειας. Είναι μια ζωντανή με συνεχή παρουσία και αυτή σε όλα τα τουριστικά επαγγελματικά δρόμενα της περιφέρειας. Είχε αναλάβει την οργάνωση με μια σοφή απόφαση της, η οποία έχει εντάξει την δράση αυτή της παρουσίασης και της συμμετοχής στην διεθνή αυτή η έκθεση στο ΕΣΠΑ. Έτσι λοιπόν η εξαγωγής, οι δικοί μας άνθρωποι της Πελοποννήσου και οι διάφοροι άλλοι φορείς συμμετείχαν στην έκθεση αυτή, καταβάλλοντας τα ενίκια των περιπτέρων τους η ίδια η περιφέρεια Πελοποννήσου διά της περιφέρειας ΑΕ. Ήταν ένα μεγάλο περίπτερο, γύρω στα 40 περίπου τετραγωνικά, με κύριο όμως σκοπό τα εξαγωγικά προϊόντα, είτε αυτά ήταν τυριά, είτε ήταν λάδια, είτε ήταν μέλι και άλλα αγροτικά προϊόντα, τα οποία έγιναν, μπορώ να σας πω, κατά τη δοκιμασία τους ανάρπαστα από τους Κινέζους. Μια ροή συνεχών επαγγελματιών Κινέζων, και η οποία δεν περιορίστηκε μόνο στον χώρο της έκθεσης, αλλά κάναμε τις λεγόμενες B2B τις συναντήσεις και στο σπίτι της Ελλάδος. Το Hellas House, όπως λέγεται, μέσα στο κέντρο της Σαγκάης, μια ιδιαίτερη επιμελημένη κατασκευή, ένα τριώροφο ελληνικό σπίτι που θυμίζει αρχαία Ελλάδα και το οποίο αυτό πλέον γίνεται το κέντρο όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων της Σαγκάης. Να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι Έλληνες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη Σαγκάη, δραστηριοποιούνται στην Κίνα με ιδιαίτερη επιτυχία. Έτσι λοιπόν, στο ίδιο αυτό το σπίτι της Ελλάδος, παρά δίπλα και σε έμορη ιδιοκτησία του πάλι, βρίσκεται μια σειρά καταστημάτων που πλέον θα είναι μια διεθνής αλυσίδα και η οποία έχει το όνομα Χάου. Αυτό το όνομα Χάου προκύπτει από τα αρχικά του μελιού, του λαδιού και της, και του κρασιού. Την αρχή. Αυτά το όνομα Χάου προκύπτει από τα αρχικά των ονομάτων στα αγγλικά του λαδιού, του μελιού, του λαδιού και του κρασιού. Είναι αυτό που χαρακτηρίζει τα ελληνικά προϊόντα, είναι αυτό που χαρακτηρίζει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ανάρπαστα λοιπόν προϊόντα σε μια συνεχή ροή ανθρώπων που από εκεί και πέρα πλέον γνωρίζουν πολύ καλύτερα πλέον οι Κινέζοι και αυτή την αγορά της Πελοποννήσου, γνωρίζουν την πατρίδα μας και με όλα τα υπόλοιπα που παρέλκονται. Είχαμε την υποστήριξη της πρεσβείας της Ελλάδος στη Σαγκάη, είχαμε την υποστήριξη του εμπορικού ακολούθου στην πρεσβεία του κυρίου Μίχα, ο οποίος παρευρέθηκε στην έκθεση και πολλές φορές. Είχαμε και την φροντίδα όμως του Γενικού Διευθυντού των Εξωτερικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου του Εμπορίου της Κίνας, όπου παρευρέθηκε και αυτό στην έκθεση και είχαμε και πολύ ωραίες συναντήσεις. Θέλω να διατυπώσω πάλι μια ευχή και μια έτσι αναγνώριση προς την Πελοπόννησο ΑΕ, η οποία διαθέτει ένα υψηλού επίπεδου υπαλληλικό προσωπικό. Άνθρωποι με μεράκι, με ζωντάνια, με γνώση, οι οποίοι αναλαμβάνουν την οργάνωση αυτών των περιπτέρων. Άνθρωποι οι οποίοι από το πρωί μέχρι το βράδυ ήταν στην έκθεση αυτή και χάρη στη φιλοπατρία και στη φιλοτιμία τους επιτυχαίνουμε θαυμαστά αποτελέσματα. Είναι άξιοι επένων και θέλω να τους ευχαριστήσω και δημόσια στο αντίστοιχο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αλλά εκείνο που πλέον πρέπει να κάνουμε γνωστό σε όλους είναι ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι πλέον ένα όνομα με το φορέ, με το όνομα αυτό που φέρει το Μυθική Πελοπόννησος, είναι ένα όνομα ιδιαίτερα τραβηκτικό, ένα όνομα αναγνωρίσιμο και πλέον η Μυθική Πελοπόννησος συνδυάζει κάτι το καλό. Συνδυάζει το μύθο όπου ο μύθος συναντά την πραγματικότητα ή ακόμη όπου η πραγματικότητα συναντά το μύθο. Με αυτά λοιπόν τις δύο έννοιες, σε ένα συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα, έχουμε πλέον το ονομάσει τις εκθέσεις μας αυτές και οι οποίες μπερδεύουμε το μύθο με την πραγματικότητα και την πραγματικότητα με το μύθο, ανοίγοντας πύλες, ανοίγοντας θύρες, ανοίγοντας πόρτες σε αυτό που λέμε Πελοπόννησος.
να γνωρίσουν την πατρίδα μας, να γνωρίσουν τους ανθρώπους της Πελοποννήσου το βασικότερο, να γνωρίσουν τα μοναδικά προϊόντα, να γνωρίσουν τις μοναδικές ομορφιές, να αναγνωρίσουν τη μοναδική ιστορία χιλίων, πολλών χιλιάδων ετών, που είναι παράλληλη, μπορώ να πω, με αυτή της Κίνας, αλλά και μας ενώνει αυτή η κοινή αναγνώριση, η κοινή προσπάθεια για την πρόοδο και των δύο λαών μέσα από την ιστορία που αυτό φαίνεται καθαρά μέσα από την ιστορία τους. Δύο ιστορικοί λαοί, οι οποίοι απήχαν και ήταν σε παράλληλες τροχιές μεταξύ τους, τέμνονται και συναντώνται ο ένας με τον άλλον. Αυτό είναι το μήνυμα της έκθεσης, αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνουμε και εμείς, η μικρή σε πληθυσμό Ελλάδα, αλλά πολύ μεγάλη σε πολιτισμό, στην μεγάλη σε πληθυσμό Κίνα, αλλά και σε πολύ μεγάλο πολιτισμό και ίδια. Τεμνόμενοι αυτοί οι πολιτισμοί, δημιουργούμε τις συνθήκες για ανάπτυξη, για πρόοδο και για την επιβίωση όλων των λαών με τις διαφορετικότητες και με τις ετερότητες που διακρίνουν καθένα.